Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τις γνωστές και εξόφθαλμες περιπτώσεις συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι με εισοδήματα 7-10.000 ετησίως. Εκεί είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι περιμένουμε ένα νέο φορολογικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει και αύξηση φορολογικών συντελεστών. Τίποτα δεν αποκλείουμε αυτή τη στιγμή. Εξετάζουμε διάφορα σενάρια. Όλα τα σενάρια θα μας οδηγήσουν προς μία κατεύθυνση ή άλλη. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Είναι, αν θέλετε, και το πιο δύσκολο ζήτημα στη θεωρία της φορολογικής, ας το πούμε, την τέχνη της φορολογίας. Διότι η ατομική επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας ή η εμπορική ατομική επιχείρηση, κατά ένα μέρος είναι εισόδημα από μισθωτή εργασία και κατά άλλο μέρος είναι εισόδημα από κεφάλαιο. Δηλαδή έχει μια διτή φύση και οπότε αυτό δυσκολεύει τον τρόπο φορολόγησης. Και τα μοντέλα που έχουν αξιοποιήσει οι διάφορες χώρες στην Ιφίλιο είναι πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ σε μια προσπάθεια να κλείσουν τις διάφορες τρύπες. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να σας πω να αποκλείσουμε τίποτα. Είμαστε σε ένα στάδιο προαξιολόγησης, δηλαδή σεναρίων τα οποία τα εξετάζουμε δημοσιονομικά και πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος, ώστε να πάρουμε αίσθηση για το τι μπορεί να λειτουργήσει και τι όχι. Και σε δεύτερο στάδιο θα πάμε στις πιο πολιτικές επιλογές και παρεμβάσεις, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Το 2020, όταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες είδαν το φορολογικό τους συντελεστή να πέφτει στο 9% από το 22, αν δεν κάνω λάθος, είχαν φορολογική επιβάρυνση, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης 60%. Είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε το πολιτικό κόστος που θα έχει μια διαφοροποίηση του φορολογικού μοντέλου στους ελεύθερους επαγγελματίες? Βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι. Υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή στους ελεύθερους επαγγελματίες. Κανένας, νομίζω, δεν το αφισβητεί αυτό. Συνεπώς, προφανώς, συνολικά και ως ανεξαρτήτως συντελεστών, η συνολική φορολογική επιβάρυνση των ατομικών επιχειρήσεων πρέπει να ανέβει. Εδώ δεν υπάρχει καμία, πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και όχι απλώς πρέπει να ανέβει, πρέπει να ανέβει σε ένα τέτοιο σημείο που να μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το τέλος επιδιδεύματος, είτε σταδιακά είτε, ας το πούμε, πιο γρήγορα, με διαφορετικές ταχύτητες, ανάλογα τα σενάρια, ώστε να μπορούμε να συμψηφίσουμε, αν θέλετε, ένα τέλος επιδιδεύματος που έχει μπει, γιατί δεν πιάνεται εύκολα η φοροδιαφυγή με τις αλλαγές που θα κάνουμε.